Παιχνίδια ισχύω με ανάμειξη πολλών χωρών παίζονται στην περιοχή τη Κύπρου. Η προσοχή εστιάζεται αυτή τη φορά στο Τρόδο. Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τη σημερινή, το Τελαβίβ, σε μια προσπάθεια παρακολούθηση όσων διαδραματίζονται στα αραβικά μουσουλμανικά κράτη και την Τουρκία, ζήτησε ενισχυμένε διευκολύνσει στα ραντάρ του Τρόδου. Μέσω των ραντάρ, οι υπηρεσίε του Τελαβίβ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν το Ιράν, το οποίο παραμένει για του Ισραηλινού διαρκή πηγή τρομοκρατική απειλή. Με τα εφιστάμενα ραντάρ μπορεί να καλύπτεται μια μεγάλη περιοχή της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής προς τη Συρία. Οι δυνατότητες στο ραντάρ περιορίζονται καθότι εκπέμπουν απευθείας στον ορίζοντα και ως εκ τούτου εμποδίζεται το βελινεκές τους από την καμπυλότητα της γης. Το πρόβλημα αυτό επιλύεται με τη συνδρομή δορυφόρων που διαθέτει το Ισραήλ. Το αίτημα του Ισραήλ προκάλεσε την αντίδραση των Βρετανών οι οποίοι ελέγχουν τα ραντάρ του τρόδους γεγονός που θέτει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Ήδη οι Βρετανοί παρακολουθούν επί μακρόν το Ιράν, καθώ και άλλε περιοχέ μέσω στο οποίο λόγω τοποθεσία και καιρικών συνθήκων συνιστά παράμετρο και αντικείμενο για παιχνίδια συμμαχιών, κατασκοπιών και γενικότερα ισχύω. Η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ θα πρέπει να ενισχυθεί, αναφέρει το ρεπορτάζ, ειδικά λαμβανομένο υπόψη ότι υπάρχει πρόβλημα κάλυψης που αφορά στην παρακολούθηση τη Κυπριακή ΑΟΣ. Ο χώρο αυτό είναι αναγκαίο να καλύπτεται από ηλεκτρονικά συστήματα καθώ και από θαλάσσια και εναέρια μέσα. Επειδή ακριβώ έχουμε ελλείψει, στον Παρπαρό σαλονίζει, όπω και τα τουρκικά πολεμικά πλοία. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Κύπρος μπορεί να μπει στο παιχνίδι της διαπραγμάτευσης και της ισχύω αφού το γεγονός ότι βρίσκεται περικυκλωμένη από αραβικά και μουσουλμανικά κράτη με την Τουρκία να θέλει την πρωτοκαθεδρία ως περιφερειακή δύναμη ισχυροποιεί τη θέση της.